Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports 94,3. Ερσάκης Μπουζδούνης και Λάβρος Γκαραγκάνης στα μικρόφωνα του Ελλάδα Sports 94,3. Τώρα, μέχρι που να βγάλουμε το Μάνο να πούμε λίγο τα δικά μας, έτσι να αρχίσουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ναι, σωστό, γιατί μετά είναι τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Γιατί στην συνέχεια θα έχουμε Ολυμπιακό, να μην τα λέμε αποσπασματικά, να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή, πώς με βγάζει το τηλέφωνο, ρε παιδί. Ωραία. Όπως θα μου κάνεις ερωτήσεις και εγώ θα απαντά. Γεια σου, Λαμπρό. Λοιπόν, www.elladasports.gr, στο σελίδα του σταθμού, που είναι πολύ σημαντικό ότι μπορείτε να βρείτε και τις εκπομπές μας όλες on demand. Γιατί μου στείλε, ας πούμε, πριν από λίγο ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει, Λαμπρό, εγώ άκουσα την εκπομπή, δουλεύω, πότε. Μπορείτε να μπαίνετε, κάνετε κλικ, μπαίνετε www.elladasports.gr, πατάτε το on demand και ακούτε, είναι όλα τακτοποιημένα ανάλογα με τον παραγωγό και τα λοιπά, οπότε θα βρείτε την εκπομπή μας εκεί. Καλησπέρα, Λάμπρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Λοιπόν, από πού θέλεις να αρχίσουμε? Μεταγραφές, αυτό που καίει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φταίμε και εμείς εδώ, διότι από... Εννοεί οι συνάδελφοι, διότι ειδικά όσοι ήμασταν στη Βουλγαρία, καταλαβαίναμε, οσμιζόμασταν να το πω έτσι, χωρίς να βγαίνει κάτι από τον Παναθηναϊκό που κρατάει, όπως σου είπα και πριν, επτασφράγιστο μυστικό το όνομα. Αυτό που καταλαβαίναμε είναι ότι ο παίκτης έχει κλείσει. Λοιπόν, περιμένουμε μέχρι αύριο να πω. Ανακοίνωση. Νομίζω αριστερού μπακ, ο οποίος θα δηλωθεί και στη λίστα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέει η πληροφόρησή μου αυτή τη στιγμή, θα δηλωθεί και στη λίστα. Για δεύτερον, γιατί ο Ευάγγελος είπε για επιθετικό, επιμένω, την Παρασκευή δηλαδή το είπε σε μένα, επιμένω ότι αν δεν πωληθεί ο Σπόραρ, ο Παναθηναϊκός δεν θα ανακοινώσει επιθετικό. Πρώτα θα καθίσει η Μπίλια εκεί, αν θα πάει στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έχει και μια λογική αυτό που λες. Ναι, γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός από τη Σλόβαν δεν θα πάρει τα χρήματα που προσδοκά. Δεν θα πάρει 4 εκατομμύρια. Αυτά που έδωσε για τον Σπόραρ. Θα πάρει τα μισά, ίσως και λίγο παραπάνω. Επίσης ο Σπόραρ δεν θα πάρει τα χρήματα που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Για τα επόμενα 2 χρόνια έχει λαμβάνει 2,5 περίπου. Στη Σλόβαν αυτά τα λεφτά θα τα πάρει σε 4 χρόνια. Άρα πρέπει να ζυμωθεί η ιδέα μέσα του. Ακριβώς. Ότι ναι, μεν θωρακίζομαι με ένα πολυετές συμβόλαιο, αλλά θα χάσω κάποια χρήματα. Μέχρι για να γίνει όμως όλο αυτό, με τα προκριματικά να είναι τώρα εδώ, θα πρέπει να περάσει λίγος καιρός, έχω την αίσθηση. Ίσως μετά τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Δεν αποκλείω το πριν, αλλά θα είναι έκπληξη. Αυτόματα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα ανακοινώσει μια μεταγραφή μέχρι την Τετάρτη, ας πούμε, 24 ώρες πριν τη σέντρα, πριν την πρώτη σέντρα, έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγές. Μία, γιατί έκανε νομίζω τον Φώτη, ή κάνω λάθος, όχι. Νομίζω ο μία έχει ακόμα. Δεν είναι πριν δηλώσει τη λίστα. Από εδώ και πέρα έχει να κάνει, μπορεί να κάνει δύο παρεμβάσεις. Ωραία. 24 ώρες πριν το μάτς. Δεν σχετίζονται οι λίστες μεταξύ τους. Δηλαδή, άλλοι στο δεύτερο προγραμματικό, άλλοι στον τρίτο, άλλοι στα play-off κτλ. Έξω Βέρμπης θυμίζω και μέσω Ιωαννίδης. Τώρα, το προφίλ του. Πιστεύω ότι θα είναι από μεγάλο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα είναι Ευρωπαίος. Τι άλλο να πω. Πιστεύω ότι θα είναι δαπανηρή μεταγραφή. Όχι σαν του ΤΕΤΕ, αλλά δαπανηρή μεταγραφή. Να πω και ποιον θα ήθελα. Ναι, γιατί να μην το πεις. Δεν έχει σχέση. Δεν θα με παρεξηγήσεις όμως. Δεν θα πεις ότι αυτός είναι ή ο Γκαραγκάνης είπε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Ταλιαφίκο. Ναι. Ορίστε. Εγώ πιστεύω ότι θέλω έναν παίκτη στυλ Ταλιαφίκο. Που δεν είναι. Είναι δύσκολη περίπτωση να τον πεις να έρθει εδώ. Τον ήθελε και η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Ναι. Δεν κατάφερε η ΑΕΚ να τον πεις να έρθει εδώ. Τελειώνει το συμβόλαιο του με τη Λιόν σε ένα χρόνο. Πρώην παίκτη του Άγιαξ. Ναι, και μιλάμε για αγορά εκεί πλέον. Για αγορά που το διαχειρίζει το Παναθηναϊκός αυτό. Ο παίκτης παίρνει 4,5 μεικτά στη Γαλλία, αλλά πρόσεξε, η Γαλλία έχει 40% φορολογία. Άρα, εδώ με ένα συμβόλαιο στα 2,8-2,9 έρχεται. Το θέμα είναι τον πείθεις να έρθει. Δεν είναι, εγώ δεν είναι λέω και εύκολο, λοιπόν, η αλήθεια ξανά, είναι αυτή. Δεν λέω είναι. Ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει στον Ταλιαφίκο, λέω θα ήθελα τον Ταλιαφίκο. Γιατί κουμπώνει, έτσι. Και είπα λάθος, δεν είναι Ευρωπαίος Ταλιαφίκο, είναι Αργεντινός, αλλά εννοώ από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ευρωπαϊκό, ναι, ναι. Ευρωπαίος σε εισαγωγικά, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο ραδιόφωνο τα εισαγωγικά. Ακούγονται και άλλα ονόματα, δεν τα λέω εγώ. Ακούγεται για μπροστά στα εξτρέμ του ο Κάμπος. Μέχρι και του Φιρμίνο έφτασε στις κεραίες μου αυτό το διάστημα, αλλά ο Φιρμίνο έχει και τα δικά του θέματα, γιατί πριν από λίγο καιρό ήθελε να γίνει πάτερ, ήθελε να, εννοώ, να έχει και άλλα ζητήματα. Ακούστηκε το όνομα λοιπόν του Ντίας, ενός παίκτη που είχε παίξει το ρεπορτάζ, όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής. Πάντως θα έρθει καλός ποδοσφαιριστής. Και θέλει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός. Έχει αργήσει σε αυτό. Βέβαια, ναι, μας εκθέτει ο Μλαντένοβιτς.
Όσους λέγαμε. Και τα αμυντικά δεν μπορεί να πεις ότι τα πήγε και τόσο καλά. Δεν τα πήγε καλά, όχι. Και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στο δεύτερο. Ναι, αλλά επιθετικά, ρε φίλε, πάλι δύο ασίστ έβγαλε. Ναι. Δηλαδή, αριστερό μπακ και σου βγάζεις δύο ασίστ. Και πρόσεξε, και στα δύο παιχνίδια, στο πρώτο δεκάλεπτο, χοντρικά, ναι, που γίνεται το 1-0 στο ΆΚΑ και το 0-1 στο Πλόβδιο. Που είναι κομβικό σημείο είναι εκεί. Κομβικό σημείο. Βέβαια. Άρα, λοιπόν, το επιθετικό κομμάτι αυτού που θέλεις από τον μπακ σου, ο Μλαντένοβιτς το κάνει. Το ζήτημα είναι όμως αν μπορείς να βγάλεις τη χρονιά με ένα μπακ. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται να μπορείς. Καλά, μιλάς για χρονιά. Και τώρα. Γιατί έχουμε τα παιχνίδια με τον Άγιαξ, βέβαια. Τώρα, κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μεταγραφικό δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια τώρα προετοιμάζεται για το μάτς με τον Άγιαξ, όπως είπε ο Λάμπρος, και θα μας πεις και για τα εισιτήρια. Τι κόσμο βλέπεις για το μάτς αυτό? Χθες με ρώτησε ο Θέμης το απόγευμα που βγήκα, ήταν στις 7.500 η προπόληση. Ξέρεις τι, το καλό με το Ολυμπιακό Στάδιο, αν μπορώ να το πω καλό, είναι ότι και τη τελευταία στιγμή όλος μπορεί να βρει εισιτήριο. Βέβαια, όπως έγινε με την Μπότεφ, όπου η προπόληση μαζί με τα διαρκείας ήταν 3.500 περίπου, και βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα εισιτήρια που κόπηκαν ήταν 11.236. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι σχεδόν τα 3/4 των φιλάθλων ψήθηκαν να πάνε στο μάτς σχεδόν την τελευταία στιγμή. Την ίδια μέρα. Ακριβώς, ναι. Τη μέρα του αγώνα. Οπότε λοιπόν από κόσμο περιμένω πάνω από 20.000. Είμαι αισιόδοξο. Και εγώ να σου πω. Γιατί είμαστε σήμερα Κυριακή, η προπόληση συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο όνομα. Να σου πω και πάνω από 30.000, γιατί υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον. Είδες με μία πρόκριση, Σάκη, πώς άλλαξε το κλίμα. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Λοιπόν. Θέλεις κάτι άλλο να πούμε από το ρεπορτάζ για να μην κουράζουμε τον κόσμο? Ναι, όχι, θέλω να σε ρωτήσω για το Βαγιανίδη. Κοίταξε να δεις. Ο οποίος είχε ένα θέμα με. Είχε και το τράβημα στο δικέφαλο. Ακριβώς γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι με τα λεφτά που δίνει Ποταφόγκο, ο Βαγιανίδης δεν θα πάει εκεί. Μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα, μπορεί να πουληθεί. Και θεωρώ ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει στην άκρη του μυαλού του να κάνει μία ακόμα πρόταση στο Βαγιανίδη του στυλ. Έλα εδώ να συζητήσουμε, όχι στα λεφτά του Μπάλντοκ, αλλά σε ένα πολυετές συμβόλαιο και του χρόνου, ρε παιδί μου, ξέρεις, βλέπουμε. Να πουληθεί του χρόνου. Ναι, είναι ένα χρόνο ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι έχει αργήσει αυτό το θέμα. Τον θέλει και ο Αλόνσο. Και όσον αφορά τον Ιωαννίδη με το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, αυτό πρέπει να το φτιάξει λίγο. Έτσι πιστεύω. Ναι, πρέπει να το φτιάξει. Δεν πρέπει. Πρέπει να το φτιάξει, Σάκη, γιατί είναι ένα παίκτη που ταιριάζει απολύτω σε χαρακτηριστικά στον Παναθηναϊκό και στον τρόπο που θέλει να παίξει ο προπονητής. Και τώρα που ο Βαγιανίδης εδώ και 6 μήνες έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αγωνιστικό step up, γιατί να μην το εκμεταλλευτεί εσύ. Που εντάξει, είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός στη θέση. Με Κότσιρα και Μπάλντοκ είναι πλήρης. Αλλά ο Βαγιανίδης έχει το κάτι άλλο. Έχει το διασκελισμό με την μπάλα, έχει τα επιθετικά χαρακτηριστικά, έχει την ηλικία, είναι γηγενής, είναι Έλληνας, πολύ σημαντικό. Είναι ένας παίκτης που από εδώ και πέρα υγιής να είναι όλο και θα ανεβαίνει. Ο Μπάλντοκ για εμένα, το είπα από τη μέρα που ήρθε, είναι τεράστιο ρίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έδωσε 750 χιλιάρικα σε έναν παίκτη το χρόνο που έχει κάνει 20 μέρες προπόνηση το 24. Πες ένα μήνα. Δεν είναι ρίσκο. Μεγάλο, δεν υπάρχει τεράστιο, ρίσκο μεγάλο. Τεράστιο. Υπάρχει πολύ μεγάλο. Και για να κλείσουμε με τα θέματα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν θα περιμένω. Καλά, θα επανέλθουμε στα μηνύματα σίγουρα. Δεν περιμένω να μου πει εντεκάδα, αλλά αν περιμένει ο Τετέ να τον δούμε βασικό σε αυτό το ματ. Να βγει ο Τζούρισι δηλαδή, ή σε άλλο ρόλο. Ή να βγει ο Μπαγκασέτα. Έλαντε. Πες, πώς το φαντάζεσαι, με ρωτά. Δεν πρόλαβα να το φανταστώ. Για να με ρωτά κάτι σημαίνει ότι το έχει επεξεργαστεί πρώτα. Λογικά λέω. Μόνο ο Μαντσίνη μπορεί να βγει. Όχι να περάσει δεξιά, να περάσει δεξιά γιατί με ανάποδο πόδι. Με ανάποδο πόδι. Αλλά όμως του Μαντσίνη τι του λες, αφού πήγες καλά. Τον βγάζεις. Ο Μαντσίνη βγαίνει πιο εύκολα από την ενδεκάδα από την Κασέτα και τον Τζούρις. Και τον Τζούρις. Οι δύο παίχτες αυτοί τη στιγμή δεν βγαίνουν από την ενδεκάδα. Και είναι και παίχτες, ειδικά ο Τζούρις ψυχολογίας. Ο Τζούρις, άμα τον βγάλει τώρα από την ενδεκάδα, κλάψτα. Ναι. Δεν έχεις, το βλέπεις αυτό ή όχι. Δεν έχεις ελπίδα. Μόνο αυτό. Μόνο εκεί. Μόνο να παίξει δεξιά. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Μόνο να παίξει δεξιά. Που είναι και η θέση του, έτσι. Και αυτό δηλαδή το να παίξει τη θέση του, αυτό ζητάμε. Ακριβώς. Να παίξει τη θέση του. Έχει από τα μάτς καριέρας που έχει κάνει, το 75% είναι δεξί εξτρέμ. Έχει παίξει και δεύτερος επιθετικός, έχει παίξει λίγες φορές αριστερά. Δεν έχει παίξει ποτέ δεκάρι. Που έλεγε εδώ ο φίλος μας νωρίτερα, ποιος ήταν, ο Κώστας, νομίζω. Νομίζω ο Κώστας. Όχι. Ναι, τέλος πάντων, ένας από τους φίλους μας εδώ που έλεγε για δεκάρι. Εκεί είναι η θέση του Μπακασέτα. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, γιατί αφορά έμεσα και τον Παναθηναϊκό.
Όπως είχαμε πει, θυμάσαι, και αυτό είναι μία ακόμα είδηση, τουλάχιστον ως προς το γηπεδικό δεν έχεις παράπονο, μπορούμε να βγάζουμε όλες τις μεταγραφές, αλλά με βοτανικούς, λεωφόρους, ΟΑΚΑ κτλ. Τα έχουμε πει όλα πρώτα. Καλά, ειδικά για το εκείνο το μεσημέρι λοιπόν που είχα πει στη ΖΕΤΑ ότι επεξεργάζεται η Athens Καλυθέα τη λύση της λεωφόρου για έδρα φέτος, ανακοινώθηκε και επίσημα προδευτερολέπτων από την Καλυθέα. Ανακοίνωσε λοιπόν επίσημα τη χρήση της λεωφόρου, βγάζοντας διαρκείας για όλη τη σεζόν. Σε ένδειξη σεβασμού, αναφέρει η ανακοίνωση της Καλυθέας, οι θύρες 13 και 14 θα ανοίξουν μόνο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση γιατί έχει σημασία. Η Athens Καλυθέα ανακοινώνει τη συμφωνία της με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, άλλη μια επιβεβαίωση, δεν υπάρχει ερασιτέχνης εδώ, είναι επινοικίαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην Athens Καλυθέα, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να καταβάλει στον ερασιτέχνη όλο το αντίτιμο κανονικά για την τρέχουσα σεζόν. Για μίσθωση του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης για τη σεζόν 24-25. Η Athens Καλυθέα θα ξεκινήσει με δύο διαδοχικούς εντός έδρας αγώνες κοντά στο Λεβαδιακό την Κυριακή 18 Αυγούστου και με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Δευτέρα 26 Αυγούστου, πριν δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου. Η Athens Καλυθέα αναγνωρίζει την ιστορικότητα και τη σημαντικότητα του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης. Σε μια συμβολική κίνηση ως ένδειξη σεβασμού, η Athens Καλυθέα και ο Παναθηναϊκός συμφώνησαν να κλείσουν τις θύρες 13-14 για όλη τη σεζόν, με εξαίρεση την αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων την 1η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, το γήπεδο χωρητικότητας 16.000 θεατών είναι το παλαιότερο εν ενεργεία γήπεδο στην Αθήνα. Βρίσκεται επί της λεωφόρου Αλεξάνδρα στην κεντρική αθηναϊκή συνοικία των Αμπελοκήπων και είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μόλις 200 μέτρα από τον σταθμό Αμπελόκηποι του μετρό της Αθήνας επί της γραμμής 3. Τις επόμενες ημέρες η Athens Καλυθέα θα κυκλοφορήσει τα πακέτα διαρκείας για τη σεζόν 24-25 μέσω ticketmaster.gr, προσβάσιμο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Η ιστορική έδρα της Athens Καλυθέα, το Γρηγόρης Λαμπράκης, το οποίο είναι ιδιοκτησίας και υπό τη διαχείριση του Δήμου Καλυθέας, δεν πληρεί επί του παρόντος τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τους οικείους κανονισμούς. Μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και επενδύσεις, προκειμένου το γήπεδο να πληρεί τις εν λόγω προδιαγραφές, προνοώντας για την άνοδο της ομάδας στη Super League, γεγονός που οδήγησε την προσωρινή μεταφορά της έδρας της ομάδας στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Η Athens Καλυθέα θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συνεργασία. Εδώ προκύπτει ένα άλλο ζήτημα όμως, που δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ εντός, η Athens Καλυθέα θα δώσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άγχος από την πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού για την αντιμετώπιση του Απόστολος Νικολαίδης στην περίπτωση που πάνε Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζίδες. Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Ωραία, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με τον Παναθηναϊκό. Ελλάδα Sports 94,3.